Η φωτιά έχει ξεσπάσει στα κοντέινερ του καταβλισμού της Μόριας και εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόσφυγες πλησιάζουν ενώ ακούγονται οι κραυγές τρόμου από γυναίκες και παιδιά που φοβούνται για τη ζωή τους. Κάποιοι πλησιάζουν στο φλεγόμενο κοντέινερ και απομακρύνουν τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε το One Channel μεταφέρεται στο ιατρείο του καταβλισμού μέσα σε μία κουβέρτα. Εκατοντάδες πρόσφυγες τρομοκρατημένοι αλλά και εξαγριωμένοι από τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο υποδοχής βγαίνουν από τον καταβλισμό και προς στιγμήν εμποδίζουν τα πυροσβεστικά να προσεγγίσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Δεν αφήνουν τα αυτοκίνητα να μπουν μέσα. Ποιος δεν αφήνει τα αυτοκίνητα? Οι μετανάστες. Η αστυνομία είναι κοντά στην περιοχή. Είναι. Έχει επέμβει η αστυνομία. Η πυροσβεστική μπροστά στο φόβο η πυρκαγιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις επιστρατεύει και πυροσβεστικό ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Για αρκετή ώρα η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Μόλις λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς και με τον κίνδυνο να ξεσπάσουν επεισόδια, η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει κατεπηγόντως με σε 133 δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ εσπευσμένα μετέβησαν στο ακριτικό νησί ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.